Αιμονή του κόσμου. Να σας βλέπει μαζί, να σας θέλει, να συγκινείται. Την κατανοείς, την καταλαβαίνεις. Εντάξει, δεν περιμέναμε κι εμείς ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Εκ των υστέρων, αποτιμώντας, ας πούμε, την κατάσταση, εγώ έχω καταλήξει ότι, το λέω χρόνια βέβαια, και εγώ άρχισα να το καταλάβω, το κατάλαβα από την αρχή, ότι η Δημητρούλα δεν γράφει αστεία. Η Δημητρούλα έχει κάτι αδιανόητες κεραίες και πιάνει, έχει πολύ ευαισθησία εννοώ, και πιάνει τον κόσμο. Όλα, δεν είναι λοιπόν τυχαίο το ότι αυτά τα πράγματα μείνανε και είναι και σημερινά και θα είναι και αυριανά. Γιατί πιάνει λίγο τον πυρήνα. Δεν λέει βάλω ένα γκέι και ένα τέτοιο να κάνουμε αστιάκια τώρα να γελάσει ο κόσμος. Ποια είναι η διαφορά? Μεγάλη. Μπορείς να μου την αναλύσεις, γιατί και εμείς έχουμε μία άποψη με τον Θανάση, αλλά θα θέλαμε κοσμητική σου. Τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει ένα αστείο? Αστείο. Καλό ή κακό? Είναι. Αν κρύβει από πίσω του σκέψη και νιάξιμο το αστείο. Α πούμε, ακόμη και ο Τσέχοφ είχε γράψει κωμωδία. Αλλά ως γνωστόν αγαπούσε πάρα πολύ τους ανθρώπους. Λοιπόν, αν είναι από αυτό το δρόμο, το αστείο έχει άλλη διείσδυση, άλλη αποτελεσματικότητα και άλλη λάμψη. Ας πούμε. Και είναι άλλο το γέλιο και άλλο το χάχανο και είναι άλλο το αστιάκι και άλλο το πραγματικά αστείο. Ναι. Ο δημιουργός παίζει ρόλο και σε αυτό. Απόλυτα. Ναι. Απόλυτα. Το τι φέρει ο καθένας. Βέβαια, ο κόσμος του. Υπάρχουν άνθρωποι που σε κάνουν να γελάς, πάρα πολύ ωραία το κάνουν και την επόμενη στιγμή το έχεις ξεχάσει. Ναι. Αυτό είναι το χάχανο. Η πρόθεση. Τι είναι πρόθεση, αισθητική. Χθες, ας πούμε, συζητούσαμε με τον Θοδωρή το Σκεφτούλη και έλεγε κάτι που έκανε ο Πανούσης, ξέρω εγώ. Έλεγε πράγμα, πήγε στο Pride, ας πούμε, αλλά ο τρόπος που έλεγε αυτά τα αστεία ήταν σαν να γελούσες με την κατάσταση που επικρατεί και την ομοφοβία. Όχι αυτό. Έτσι. Αυτό. Γιατί είχε άποψη. Ναι. Είχε άποψη, είχε ματιά στη ζωή ο Πανούσης. Άρα δεν είστε μόνο αυτό που παίζετε, είστε και αυτό που λέτε σε μια συνέντευξη. Ναι, και αυτό που φέρετε. Αυτό που φέρεις. Το να έχεις κάποιες ειδικές ικανότητες, που υπάρχουν άνθρωποι που ρε παιδί μου σε κάνουν να γελάς και στην παρέα και στο θέατρο και παντού να γελάς, δεν σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος φέρει κάτι. Εάν φέρει και κάτι, τότε τα πράγματα γίνονται πιο ακριβά. Ας πούμε. Ναι, πιο ακριβά. Αποκτά τη διάσταση, δηλαδή αυτό που λέμε 30 χρόνια μετά, να μιλάμε για μια τηλεοπτική σειρά στην πραγματικότητα. Ναι, γιατί και αυτό το κείμενο της Δήμητρας στην ταράτσα του Φίβου ήταν τζιζ κείμενο, θα μπορούσε να το πει κάποιος. Παρ' όλα αυτά όμως δεν θεωρήθηκε ως τέτοιο. Ποια είναι η διαφορά λοιπόν της Δήμητρας, της γραφής της Δήμητρας, και τον τρόπο που το παίζετε εσείς με κάτι άλλο? Όπως το βλέπεις εσύ από τη δική σου ματιά, αν μπορείς να το ξεχωρίσεις. Αυτό που είπα, ότι η Δήμητρα, ακόμη και όταν την δεις να σκηνοθεί, η λέξη που λέει 7 στις 10 φορές είναι αλήθεια. Η Δήμητρα λοιπόν δεν γράφει. Ξέρεις, υπάρχει ένα συγγραφέας που έχει, ας πούμε, προσόντα, έτσι. Ναι. Και λέει, τώρα θα κάτσω να γράψω κάτι που δεν το έχει ξαναγράψει κανείς. Το τέτοιο που θα το λένε Ιουλιανό, τον πρωταγωνιστή μου, που δεν έχει ξαναπαίξει στην ελληνική τηλεόραση αυτό, και θα είναι και, ας πούμε, φρουτέμπορος στην Αργεντινή, που δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό είναι πονηρό. Είναι τι δεν έχει ξαναγίνει, να βρω ένα χρόνο να κάνω. Μπορεί να το κάνει πολύ καλά και όντως αυτό να έχει. Ωστόσο, η πρόθεση, αυτό που λέγαμε πριν, έχει να κάνει πολύ. Η Δήμητρα ξεκινά από την προσωπική της αλήθεια, η οποία αλήθεια αυτή είναι πολύ πλούσια και έχει και πολλά ερωτήματα, πάρα πολλά, αναπάντητα. Φοβερό αυτό που λες. Ότι είναι και τα ερωτήματα μέσα σε όλο αυτό. Βέβαια. Τα ερωτήματα που έχεις σαν άνθρωπος. Βέβαια. Άρα τι ψάχνεις. Ναι, και η ίδια. Ναι, και δεν προσπαθεί να καταφέρει και κάτι. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν την ενδιαφέρει φυσικά έναν δημιουργό. Τον ενδιαφέρει η δουλειά του να είναι ωραία κλπ. Αλλά είναι όλο αυτό ακριβώ. Δεν μπορεί να συναχτίσει να στήσει κάτι με σκοπό αυτό. Σε αυτήν βλέπεις ότι νομίζεις ότι λείπει προσπάθεια γιατί εντάξει, δεν κουράζεται. Αυτή το έχει. Ναι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Αυτή γίνεται όλη μέρα μέσα στο σπίτι της, χωρίς να γράφει κουβέντα. Όλη μέρα γυρνάει όρθια από τη μία μεριά στην άλλη και παλεύει με κάτι. Ναι. Τότε που όταν παίρνετε τα κείμενα των απαράδεκτων, το νιώθατε αυτό? Ότι αυτό προϊόν. Όχι. Αυτά εκ των υστέρων. Ναι. Είσαι, πρέπει να είσαι και κάποιες, να έχεις οριμάσει λίγο και ηλικιακά για να το καταλάβεις. Ναι, νομίζω ναι. Εμείς τότε ήμασταν. Να συγκρίνεις λίγο. Μόλις βγαίναμε από το αυγό, ας πούμε. Ήμασταν πιτσιρίκια, ούτε ξέραμε τι κάναμε.
Δηλαδή, ό,τι ταλέντο είχε ο καθένας, αυτό κατέθεται και την καλή παρέα, ας πούμε, και κυρίως την καλή αύρα, ας πούμε, που είχαμε μεταξύ μας και την καλή πρόθεση. Ναι. Δεν είχαμε ανταγωνισμούς και τέτοια. Αλλά δεν ξέραμε. Εγώ μετά τα αποκωδικοποίησα όλα τα παρακάτω. Πότε ξεκίνησες να καταλαβαίνεις τι είναι αυτό που κάνατε? Μετά από χρόνια. Δεν ξέρω. Χρόνια. Βοήθησε και ο κόσμος αυτό. Δεν σταματήσαμε καθόλου να έχουμε επαφή με τη Δήμητρα. Οπότε με τόσες κουβέντες και τόσα αυτά. Σπουδαίο να τη θαυμάζεις ακόμα και μετά από 30 χρόνια. Βέβαια. Και ο Γιάννης. Επίσης. Εσένα πολλά.